Εδώ τώρα, δεν θέλω να σας κουράσω, μετά από τις πόλεις, μία προς μία, είναι 32 οι φορεσιές. Δεν ξέρω, θα αντέξω, θα μου πείτε. Νομίζω ότι πρέπει. Θα αντέξω. Χριστάρε σου, Μάριο, καλά πάμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Βγαίνουμε ήδη λίγο πιο εδώ για να τα πούμε εδώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, η περιοχή λοιπόν εδώ, εδώ λίγο παρακάτω, έχει ένα χωριό που λέγεται Γαλλικοπηγή. Το ξέρετε. Είναι κάπου εδώ στην Ελλάδα. Κυρία Πρόεδρε, χθες εγκαινιάσατε μία πρωτότυπη, άκρως ενδιαφέρουσα έκθεση μακεδονίτικης φορεσιάς, που όντως ανοίγεται έτσι ένα παράθυρο, μια γέφυρα θα λέγαμε, που ενώνεται το σήμερα με το χθες, με την ιστορία και την πολιτισμική μας κληρονομιά. Πείτε μας λίγο για την πρωτοβουλία σας αυτή και πού στοχεύετε. Τελικά, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, υλοποίησαμε το όνειρο. Όνειρο, μάλιστα. Ένα όνειρο δικό μου που εξελίχθηκε σε προσωπικό ζήτημα του μελών του συλλόγου. Τέλεια. Στόχος μεγάλος, πείσμα και πολλή δουλειά. Ένα δύσκολο εγχείρημα. Σαφώς. Η συγκεκριμένη έκθεση δεν είναι μια έκθεση που μπορούμε να τη βρούμε παντού και να ξαναγηθούμε σε ένα τέτοιο χώρο. Χρειάστηκε πάρα πολύ δουλειά και ευθύνη. Αυτό που η σκέψη όλη ήταν, αυτό που στοχεύαμε ήταν να διαδείξουμε στον τόπο μας ότι υπάρχει και μια άλλη μορφή πολιτισμού πέρα από τα τραγούδια, τις μουσικές, τα ήθη και τα έθνη. Η μακεδονική παραδοσιακή φορεσιά σας κέντρισε το ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή. Ναι. Αυτό ήταν ο στόχος. Ναι. Και για να γνωρίσουν τη Μακεδονία οι μικροί και μεγάλοι δημότες της περιοχής και όχι μόνο. Ναι, ναι. Η Μακεδονία είναι θησαυρός. Εμείς απλά κουμπίσαμε ένα κομμάτι, το αγγίξαμε απλά. Κάθε χωρίο και διαφορετικό, κάθε νομός και διαφορετικός. Πολύ πλούσιο, στολίδια, κοσμήματα, τα κεφαλοδεσίματα, κάθε περιοχή έχει και διαφορετικό κεφαλοδέσιμο. Προσπαθήσαμε και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Φανταστικές πρωτότυπες φορεσιές που δεν τις ξέραμε όντως, και από ό,τι βλέπουμε ήδη προσελκύσατε το ενδιαφέρον των παιδιών. Ναι, ναι. Στο μεγαλύτερο στόχο μας ήταν ποιοι σας επισκεφθήκανε. Ως τώρα μας έχει επισκεφτεί το εργαστήρι ΑΜΕΑ. Τώρα τι βλέπουμε, τα παιδάκια. Το 12ο Δημοτικό. Τέλεια, πολύ ωραία. Έχουμε κλείσει και με άλλο σχολείο, από αύριο θα έχουμε και άλλες επισκέψεις. Ελπίζουμε να το αγκαλιάσει ο κόσμος της πόλης μας. Είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι πολύ όμορφο, κάτι διαφορετικό που αξίζει πραγματικά να ξαναγηθείς σε ένα τέτοιο χώρο και να μάθεις από πού κρατάει η σκούφια. Σας ευχαριστούμε θερμά και ευχόμαστε να συνεχίσετε τις ενδιαφέρουσες και καινοτόμες πραγματικά αυτές δράσεις σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Μπαλτζή, ένα όνειρο και εσείς σαν πρόεδρος που ήσασταν παλιά, χρηματίσατε αρκετά χρόνια εδώ, έγινε πραγματικότητα. Μία έκθεση ξεχωριστή, ιδιαίτερη, που αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή από τους δημότες, μικρούς και μεγάλους. Καλημέρα κύριε Πλουσικίδου. Πράγματι έτσι είναι. Ήταν ένα όνειρο πολλών χρόνων που δόθηκε η δυνατότητα να υλοποιηθεί. Μεγάλη προσπάθεια, έπρεπε να βρεθούν όλα αυτά τα φορέματα που αντιπροσωπεύουν όλη την Μακεδονία και τους 13 νομούς και φυσικά το όλο στήσιμο του εγχειρήματος αυτού. Ωραία. Τα εγγένεια γίναν χθες. Νιώθετε ιδιαίτερα ικανοποιημένος και εσείς και όλο το Δέλτα Σίγμα. Ιδιαίτερη πάρα ικανοποίηση, πάρα έτσι δεν είναι, βέβαια, όταν πραγματοποιούνται τα όνειρά μας. Ναι, μεγάλη και ικανοποίηση και πιστεύουμε ότι θα έρθει ο κόσμος να τη δει, γιατί έτσι αξίζει τον κόπο. Υπενθυμίστε μας λίγο τη διάρκεια της και τις ώρες λειτουργίας. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και την Τετάρτη. 28. Οι πρωινές ώρες είναι 10 με 12 και οι απογευματινές 6 με 8.30. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.